Γεια σα, είμαι η Στεφανία. Η 14 Φεβρουαρίου είναι παγκοσμίω γνωστή ω η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν οι ερωτευμένοι, οι οποίοι βρίσκουν την ευκαιρία να δείξουν με το παραπάνω την αγάπη του στο έτερο ημίση. Οι ανθοπόλε αλλά και οι ζαχαροπλάστε κάνουν χρυσέ δουλειέ, αφού οι περισσότεροι ερωτευμένοι, εκτό από δώρα και κάρτε, χαρίζουν σοκολάτε και λουλούδια. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πώ γιορτάζουν οι Έλληνε την ημέρα αυτή εσείς γνωρίζετε ποιος ήταν ο Θεός Έρος στην ελληνική μυθολογία? Θα σας δείξουμε την απάντηση στο τέλος αυτού του βίντεο. Πιθανολογείτε ότι η γιορτή αυτή έχει τις ρίζες της σε μια γιορτή των αρχαίων Ρωμαίων, τα γνωστά Λουπερκάλια. Ανάλογη γιορτή υπήρχε και στην αρχαία Ελλάδα όμως. Αργότερα, με την έλευση του χριστιανισμού, Λόγω τη παγανιστική φύση τη και με εντολή του Πάπα, αντικαταστάθηκε με τον εορτασμό τη μνήμη του Αγίου Βαλεντίνου. Σήμερα, η Ορθόδοξη Εκκλησία τη Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τον Άγιο Βαλεντίνο, όμω παρόλο που έχει προτείνει άλλε διάφορε ημερομηνίε ή Αγίου για τη γιορτή των ερωτευμένων, η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου έχει πλέον καθιερωθεί. Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ήρθε στην Ελλάδα γύρω στα τέλη τη δεκαετία του 1970, ύστερα από πρωτοβουλία των Ανθοπολών. Σήμερα, η γιορτή αυτή αποτελεί την πιο εμπορευματοποιημένη γιορτή του ελληνικού ερωτολογίου, χωρί να έχει ιδιαίτερα έθιμα. Εκτό από τι σοκολάτε, τα λούτρινα αρκουδάκια, τα λουλούδια και τα κοσμήματα, δημοφιλεί είναι επίση και τα τουριστικά πακέτα για ρομαντικέ αποδράσει, συνήθω σε πολυτελεί σουίτε ή παραδοσιακού ξενώνε, σε ορεινέ περιοχέ λόγω εποχή. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, για να κάνουν ψηλέ ακροαματικότητε, βγάζουν στον αέρα κλήσει όπου ο καθένα μπορεί να κάνει αφιερώσει τραγουδιών ή να στείλει ένα μήνυμα αγάπη. Επίση, την ημέρα αυτή, πολλά καταστήματα δημιουργούν διαγωνισμού με δώρα ή κάνουν εκτό σε συγκεκριμένα είδη, ειδικά αν κάποιο αγοράσει το ίδιο προϊόν δύο φορέ. Η εμπορευματοποίηση αυτή όμω ξενίζει πολλού Έλληνε, καθώ είμαστε λαό που δεν μα αρέσουν οι ξενόφερτε γιορτέ και παραδόσει, και ειδικά όταν κοστίζουν. Έτσι, την ημέρα αυτή, πολλοί θα αρκεστούν σε ένα απλό χρόνια πολλά αντί για δώρο. Ενώ μεγάλη μερίδα ανθρώπων τάσεται φανερά κατά τη γιορτή, συνήθω μέσω των ιστοσελίδων κοινωνική δικτύωση. Συμβουλέ προσερωτευμένου με Έλληνε. Χιουμοριστικά δώρα όπω επιτραπέζια παιχνίδια ενηλίκων, στικάκια USB σε διάφορα πονηρά σχήματα, χειροπέδε και σεξιε όρουχα, ίσω εκτιμηθούν περισσότερο από τα κλασικά αρκουδάκια με ροζ καρδούλε. Και τώρα θα σα δείξω την απάντηση του προηγούμενου quiz. Εσεί γνωρίζετε ποιο ήταν ο Θεό Έρο στην ελληνική μυθολογία. Ήταν ο φτερωτό Θεό του Έρωτα, εξού και η λέξη Έρο. Ο αντίστοιχο θεό των Ρωμαίων ήταν ο Κούπιντο. Ο Έρο έκανε του ανθρώπου να ερωτεύονται παράφορα, χτυπώντα του με τα βέλη του. Συνήθω απεικονίζεται γυμνό, ω όμορφο νέο ή παχουλό παιδί, κρατώντα τόξο και βέλη. Πώ σα φάνηκε το μάθημα αυτό? Μάθατε τίποτα ενδιαφέρον? Εσεί γιορτάζετε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου? Αφήστε μα τα σχόλιά σα στο GreekPod101.com και τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Γεια χαρά!